πέφτουν διάφορα βαρελότα. Η ουσία είναι ότι πρέπει να γίνει ένας διάλογος σοβαρός, όπως είμαστε εμείς εδώ, με όλα τα κόμματα. Και σε κάθε περίπτωση θα έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός πλέον στην καμπάνια του, αλλά και όλοι μας, προτάσουμε τα σοβαρά θέματα της χώρας και τις θέσεις που διατυπώνει η Νέα Δημοκρατία ως σοβαρή κυβερνητική παράταξη σε αυτόν τον τόπο. Τώρα από εκεί και την πέρα. Είδα την καμπάνια, το είδα αυτό το σποτ. Τις υποκλοπές δεν είχε μέσα. Κύριε Κακιούση, το σποτ λέει όμως έγιναν και λάθη. Και α, αυτό ήταν είναι, και καθαρίσαμε. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που διαφημιστικό σποτ, ναι, κυβερνώντος κόμματος δεν οριοποιεί τα πάντα. Ωραία, στα δεν λέει ότι είμαστε οι καλύτεροι. Α, ότι τα κάναμε όλα τέλεια. Δεν λέει για πρώτη φορά. Έγιναν και λάθη. Θα σας πω όμως τι περιλαμβάνουν και τα επιτεύγματα που είναι πολλά. Μας τα είπε ο Πρωθυπουργός αυτά στο σποτ. Τα λάθη θέλει, Διάκη, να μας ξεκαθαρίσετε. Και αυτά που αναφέρατε και ότι δεν προχώρησε ο εξυγχρονισμός του κράτους όσο θα θέλαμε. Γι' αυτό τα λάθη και οι καθυστερήσεις και οι αδυναμίες φαίνονται από το πρόταγμα που βάζει ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές που έρχονται και για την επόμενη τετραετία που βέβαια θα είναι Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Και το πρόταγμα είναι ο εξυγχρονισμός του κράτους, είναι η υψηλότερη μισθή, είναι η περαιτέρω ενίσχυση της εικόνας αλλά και της θέσεως της χώρας, πράγματα στα οποία έχουν γίνει, μάλιστα, βήματα σημαντικά. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Βίτσα, επειδή τώρα ξεκινήσαμε την κουβέντα μας έτσι με τα προεκλογικά σποτάκια. Σε εσάς κύριε Βίτσα, ενώ ακούμε στο σποτάκι το οποίο λοιπόν παρουσιάσατε τι δεν έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και πού δεν τα πήγε καλά. Χειρότερα. Δεν ακούμε. Κάνει σποτ το μπάτσι. Το μπάτσι. Με αρνητική διαφήμιση θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν βλέπουμε όμως εσείς τι προτείνετε, λέει, τι θα γίνει ψηφίζοντας κάποιο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν είδαμε. Να δείτε, υπάρχει ένα τετράπτυχο. Ναι. Το οποίο το επαναλαμβάνουμε, όχι, το επαναλαμβάνουμε στο τι πρέπει να γίνει από την πρώτη μέρα και μάλιστα λέμε ποια θα είναι τα νομοσχέδια που θα περάσουν τις 50 πρώτες μέρες. Εγώ αναφέρω το ένα είναι, βέβαια, δεν αυτό λέει αυτό. Ναι, η εικόνα, δεν μιλάω για τα νομοσχέδια. Η πρώτη εικόνα είναι άλλη. Αυτό, λέω, που βλέπει κάποιος, λέω, γιατί έχουμε ανεβάσει 20 σποτάκια μέχρι τώρα. Ότι χρειάζεται αύξηση μισθή εισοδημάτων, μείωση των τιμών, το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας, ρύθμιση των χρεών, ξεκινώντας και από τα κόκκινα δάνεια που έχουν δοθεί σε διάφορα funds και βέβαια στις τράπεζες, και δημιουργία ενός ισχυρού, σύγχρονου κοινωνικού κράτους. Πάντως, εγώ με παιδεία, υγεία κτλ. Δεν το είδα αυτό. Δηλαδή, δεν, μιλάτε για ένα σποτ, για ένα με πάτσι, άδωνη και το οποίο έχει να κάνει αυτό το σποτ με ένα άλλο σπουδαιότατο ζήτημα. Το ένα είναι η ρύθμιση των χρεών και το δεύτερο είναι το στεγαστικό. Το οποίο συνδέεται με το δημογραφικό και τα λοιπά. Και στο οποίο χρειάζονται πολύ συγκεκριμένες λύσεις. Δηλαδή η διαμόρφωση ενός αποθέματος γης και διαμερισμάτων που θα χρησιμοποιήσουν και τα νέα ζευγάρια που μας ενδιαφέρουν όλους πολύ περισσότερο, αλλά και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να λύσουν ένα από τα και κεντρικά να προβλήματα. Να συζητήσετε αυτό που είναι πολύ κομβικό, όπως λέτε κύριε Βίτσα, και το λέτε έτσι και με τόση ευπρέπεια, αντί να εστιάσετε σε αυτό, πετάτε και μια φωτοβολίδα για τις δημοσκοπήσεις, να δοθούν και τα αστάθμιστα στη δημοσιότητα, πέφτουν τα μαλλιά των δημοσκόπων, γιατί όποιος ξέρει από δημοσκοπήσεις, ρωτήστε τον κύριο Βερναρδάκη να σας πει. Αυτό καταλαβαίνετε δεν μπορεί να ισχύσει, δεν μπορεί να γίνει. Είναι, τι να πω, δηλαδή είναι. Υπάρχουν δύο γεγονότα που δικαιολογούν τη δική μας στάση. Το ένα γεγονός είναι ότι τα τελευταία χρόνια, και όχι την τελευταία φορά που ήταν εκλογές, όλες οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω. Καμία δεν είναι. Ιδιαίτερα. Είναι όλες τα περιθώρια του στατιστικού λάθους. Λοιπόν, όλες. Όλες οι δημοσκοπήσεις. Ιδιαίτερα. Πόσες έπεσαν. Δεν έπεσαν. Μας δίναν 26% και πήραμε 31,5%. Ναι, αλλά λέγανε ότι η διαφορά θα ήταν σε 7 μονάδες και ήταν. Εντάξει, αλλά σας λέω ότι. Το πρώτο είναι αυτό. Οι δημοσκοπήσεις, δημοσκοπήσεις δεν έχουν διαψευτεί τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι όλες στο περιθώριο του στατιστικού λάθους. Και αν υπήρχε κάποια λανθασμένη, δεν δικαιολογεί αυτή την πολεμική του ΣΥΡΙΖΑ για ένα εργαλείο, μια εικόνα της στιγμής να πολεμήσουμε που, εν πάση περιπτώσει, καταγράφει. Με συγχωρείτε, αλλά δεν θέλουμε να πολεμήσουμε τις δημοσκοπήσεις. Αλλά εμείς θέλουμε να ελέγξουμε την ορθότητα. Το αρχικό, το πρωτογενές υλικό, να, που βλέπει κανένας.
Ή εγώ λέω με βάση τα γούστα του πελάτη μου, ότι χίλιοι λένε ΣΥΡΙΖΑ, χίλιοι λένε ΣΥΡΙΖΑ, και εγώ το κάνω αυτό 10% που μπορεί να είναι ή 20% ή 30%. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει από τις δημοσκοπήσεις, έχει παραγγείλει πολλές φορές δημοσκοπήσεις και σας λέω το εξής. Από τη στιγμή που η δημοσκόπηση χρησιμοποιείται ως πολιτικό επιχείρημα, ναι, και όχι ως μια διαδικασία. Η πολιτική το κάνετε τέτοιο. Ναι. Δημοσκόπηση είναι ένα εργαλείο. Είναι. Κάποτε ήταν σε πολιτική δύναμη, τώρα είναι χρονική δημοσκόπος. Γιατί ήταν σε πολιτική δύναμη? Δεν ήταν η κυρία Καρακλείου, είναι γνωστό πολιτικό πρόσωπο. Η κυρία Καρακλείου έχει φυτέψει, όπως όλοι οι δημοσκόποι, δίπλα στον Γιώργο Παπανδρέου, ως ο δημοσκόπος του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτό την κάνει, πολιτικό στέλεχος. Και συγχρόνως. Ήταν υποψήφια με κάποιον η Μαρία? Δεν έχει σημασία αν ήταν υποψήφια. Και εγώ μέχρι το 2015. Ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου κάποιου κόμματος. Λέω, η κυρία Καρακλείου, μην με πας αλλού, προηγούμενα, σαν δημοσκόπος, αφαίρεσε το αυτό ότι ήταν και κάποτε πολιτικό στέλεχος. Άλλωστε, δεν μίλησε η αξιότιμη συνάδελφος εδώ ως πολιτικός, ως δημοσκόπος. Μίλησε. Επεσήμανε αυτό το γεγονός που είπα και εγώ. Δηλαδή, αναθέσατε ένα θέμα. Ότι κάποιες δημοσκοπήσεις. Ότι όλες οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω. Στην αρχή, αν πάρετε κάποιο του 15, εγώ μιλάγα ότι έχουν κάνει λάθος στις χρονοσειρές. Από ό,τι φαίνεται δεν κάνουν λάθος. Και τι αξία έχει αυτό σε σχέση με το γεγονός ότι αυτό πρέπει να συζητάμε είναι τα κεντρικά προβλήματα της κοινωνίας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να μιλήσω εγώ με τον κύριο Μπουκόρο, με τον Αντρέα, τον κύριο Παπαναστάση, δεν είπαμε το μικρό το όνομα γιατί γνωριζόμαστε, αίποτε που λένε. Και τον κύριο Χαλικιώτη. Ναι, αλλά από τη στιγμή που δημοσιοποιήσεις, κύριε Βίτσα, είναι ένα πολιτικό εργαλείο. Όλοι το παρακολουθείτε και όλοι κινείστε πάνω. Βεβαίως το παρακολουθούμε. Άρα δεν μπορούμε να το ακυρώνουμε. Θα κάνουν ζημιά δημοσιοποιήσεις, πιστεύετε, με τον τρόπο που παρουσιάζονται? Δεν είναι θέμα πολιτικής ζημιάς. Είναι θέμα κοινωνικής ζημιάς. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο εντυπωσιάζεται εύκολα και παίρνει υπόψη του ποιος είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις, ποιος είναι τελευταίος στις δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πιθανότητα να παρασυρθεί. Αυτό περιέχει ένα κομμάτι αφέλειας. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι εγώ που δεν ξέρω τι θα ψηφίσω, θα με παρασύρει η Καρακλιούμη. Στην κοινωνία δεν υπάρχουν αφέλειες. Έχει αμφίσιμες απόψεις ο ΣΥΡΙΖΑ για πολλά πράγματα. Και συμφερατολόγοι υπάρχουν και αφέλειες υπάρχουν. Εμένα πάντως μου ενδιαφέρει να δίνεται μια καθαρή εικόνα και να μπορέσουμε να συζητάμε επί των προβλημάτων. Γι' αυτό υπάρχουν και οι τρομερές αντιφάσεις, άλλο να λέει κάποιος για τα πολιτικά κόμματα και άλλο να λέει κάποιος για τα κοινωνικά προβλήματα. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε ένα σύντομο σχόλιο για να μην ανοίξει ένα υπόλοιπο. Κύριε Μπουκόρο, θα επανέλθουμε. Ο επόμενος γύρος, Λοιπόν, πες το δημοσιογράφος, ίσως να τα ξέρει. Έχουμε τη δημοσκόπηση λοιπόν της ΑΛΚΟ που έγινε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Α. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 8,9%. Βέβαια, έχουμε ακούσει και από τα στελέχη αλλά και από τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι θα είναι ικανοποιημένος με ένα ισχυρό διψήφιο νούμερο. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, δεν το δείχνουν αυτό. Δεν αρχίζετε κι εσείς να την πέφτετε στους δημοσκόπους, σιγά σιγά? Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει μια τέτοια παράδοση στο χώρο, η αντιπαράθεση με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκης, το ισχυρό διψήφιο, θα είναι και πράξη στην κάλπη. Τα μηνύματα που έρχονται από τα κάτω, τα μηνύματα που έρχονται από τις συγκεντρώσεις και τα μηνύματα που έρχονται από την επαφή με τον κόσμο δείχνουν ότι το ισχυρό διψήφιο, το οποίο είναι και ο στόχος για το ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ στις εκλογές της 21ης Μαΐου, είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Το οποίο, ποιο είναι, Αντρέα, αυτό το νούμερο? Είναι το 12, είναι το 14, είναι το 17, ποιο είναι? Από τη στιγμή που ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει θέσει ένα τέτοιο πύχη, αλλά μία αύξηση της τάξης του 50%, νομίζω ότι είναι ένα ισχυρό διψήφιο. Δηλαδή, θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2019 είχε πάρει 8,01, ένα ποσοστό της τάξης του 12%, είναι 50% αύξηση. Αυτό πάντως απέχει παραπάνω από 50% από το ποσοστό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν εταιρείες που δείχνουν και το 11 και το 12 και δείχνουν και την προοπτική του 13. Mm-hmm. Εγώ επιμένω ότι αυτά τα νούμερα που τώρα σας λέω θα δείτε ότι θα αποτυπωθούν και στην πράξη. Η δουλειά που έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα και σε προγραμματικό και σε οργανωτικό επίπεδο, έχω την απόλυτη βεβαιότητα και με βάση μια πολιτική εμπειρία ότι θα αποτυπωθεί στην κάλπη. Μάλιστα. Εμείς αυτό όμως που ζητάμε, επειδή γίνεται η συζήτηση για debate,
είναι ότι πρέπει να γίνει debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Και εδώ έχουμε... αυτό, εκεί νομίζω δεν διαφωνεί κανένας. Και εδώ έχουμε δύο κόμματα απέναντι. Θα ήταν κακό να γίνει και ένα. Μας, δύο κόμματα υπόλογα. Υπόλογα. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να κρύβεται. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν να πάνε οι αρχηγοί της σε debate. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια παράδοση αντιφάσεων. Μια παράδοση αντιφάσεων σε σχέση με το debate. Να. Ενδεικτικά, και θέλω να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη. Διαβάζω. Ναι. 27 Τετάρτου 2012, Αλέξης Τσίπρας προς Ευάγγελο Βενιζέλο. Κύριε Πρόεδρε, ο ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε έγκαιρα πρόταση για τα διεξαγωγή τηλεοπτικού διαλόγου μεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων ως απαραίτητο στοιχείο δημοκρατικής ενημέρωσης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η ανισοτιμία των κομμάτων σε όφελος του ΠΑΣΟ και της ΝΤΟΥ είναι εμφανέστατη. Ναι. Αφορώ τι έχει αλλάξει από το 2012. Έχουν περάσει 11 χρόνια και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξανακυβερνήσει. Και ο Αλέξης Τσίπρας αισθάνεται. Και μάλιστα έχει ένα ολόκληρο σκεπτικό από αισθάνεται και πιο σίγουρος τώρα. Που έλεγε ότι πρέπει για λόγους δημοκρατικής τάξης να είναι όλα τα κόμματα. Τι έχει αλλάξει από τότε και τώρα ζητάει κάτι τέτοιο. Δεν αντιδικούμε και τώρα να γίνει debate με όλα τα κόμματα. Και τότε ο κύριος Τσίπρας προσθέτουμε. Και τότε έλεγε ότι δεν πρέπει να γίνει το πρόβλημα. Προσθέτουμε και υποδεικνύουμε την αντίφαση. Τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία κρύβεται. Ο κύριο έχει μια παράδοση. Βγαίνει και λέει. Α, τι είναι αυτά που λέτε. Είναι... Δεν πάει σε debate. Τι είναι, πότε πάντα έχει πάει. Πάτε. Όλοι. Πότε οι ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας έχουν πάει σε debate. Όλοι. Πότε είναι το τελευταίο. Ξέρετε κάποιον που δεν πήγε. Ο Σαμαράς. Ελάτε τώρα. Δεν είναι το επανάληψη. Εγώ και το 12. Συγγνώμη, δεν πήγε ο Μεϊμαράκης, δεν πήγε ο Καραμαλής σε debate, δεν πήγε. Και τι είναι αυτά τώρα. Και εν πάση περιπτώσει τι πρεσβεύεται. Και το 12 και το 2015. Εγώ μιλάω με γεγονότα. Μιλάω με γεγονότα. Πήγε ο κύριος Σαμαράς σε debate. Πήγε ο κύριος Σαμαράς, κύριε Μπουκόρο, σε debate. Εκεί κολλήσατε αν πήγε ο κύριος Σαμαράς σε debate. Αυτό δεν ήταν οι συνθήκες τότε που έπεσε μια κυβέρνηση της συνεργασίας μέσα από κόμματα που συνεργάστηκαν με τη Χρυσή Αυγή για να μην εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας και να μπει στον ανώμαλο δρόμο η χώρα. Υπήρχαν προϋποθέσεις για ένα διάλογο. Δεν μπορώ να μιλάω πάνω από τον Ανδρέα. Εμένα μου αρέσει να ζητάω επί του συγκεκριμένου. Λέω ότι δεν πήγε ο κύριος Σαμαράς. Τώρα οι λόγοι για τους οποίους δεν πήγε, ας το κρίνει ο καθένας. Αν θεωρείτε ότι ήταν ανώμαλες συνθήκες και όταν είναι ανώμαλες συνθήκες οι πολιτικοί αρχηγοί δεν πρέπει να πηγαίνουν σε debate, ας το κρίνουν αρχηγοί. Οι τηλεθεατές. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να γίνει debate με όλους, με όλα τα κόμματα, όλους πολιτικούς αρχηγούς, τα κοινοβουλευτικά, για να έχουν οι πολίτες μια πλήρη εικόνα τι λένε. Αυτή η επισημία προσέγγισης θέλετε να γίνει debate με όλα και κατηγορούμε. Πρέπει να πάμε σε πολιτικό. Κύριε Βίτσα, αυτό τι πολιτικό λόγο είναι. Θα έχετε το χρόνο σας. Τι πολιτικό λόγο. Δεν μπορεί εδώ να είμαστε και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη. Από τη μία να λένε ότι πρέπει να γίνει debate με όλα τα κόμματα και την άλλη να στυλιτεύουν την άποψη που ακριβώς λέει αυτό. Μπουκόρο, και αυτό. Ζείτε με την αγωνία στη Νέα Δημοκρατία να ακουστεί η φωνή του Κουκουέ και του Πασόκ, θέλετε να μας πείτε τώρα, έτσι. Κοιτάξτε. Αυτό θέλετε να μας πείτε. Παλώς. Ελάτε, κύριε Βίτσα. Είμαι σίγουρο. Εμείς λέμε, για να μην μείνει καμία αμφιβολία, να γίνει debate μεταξύ όλων των πολιτικών. Και ένα και ένα αλλά ένα θέλετε. Ένα. Εντάξει, ξεκάθαρα. Δεν μεταβάλλουμε τις απόψεις. Και ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι σε αυτές τις εκλογές το ερώτημα θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Ωραία. Ας έρθει να κουβεντιάσουμε. Λέει να κάνουμε σύγκριση. Ας έρθει να κάνουμε σύγκριση. Εσάς τώρα φαντάζομαι ότι δεν σας ενοχλεί η ιστορία αυτή για το debate. Θέλετε να πάρετε μέρος στο debate. Το κουκουέ πάντα πήγαινε. Δεν υπάρχει ζήτημα. Εμείς δεν έχουμε κανένα. Και στα ποσοστά σας βλέπω. Τα δημοσκοπικά, έτσι. Ναι, ναι. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συμμετάσχουμε σε συζητήσεις αυτού του είδους. Βέβαια, κατά περίπτωση τις εξετάζουμε. Αλλά ήθελα να εστιάσω στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε τόση ώρα για μία στιγμιαία, αν θέλετε, διαδικασία παρουσίασης της πολιτικής των κομμάτων, αφήνοντας το απειρόβλητο την πολιτική που εφάρμοσαν όλα τα κόμματα 4 χρόνια και πριν από αυτά τα 4 χρόνια ήταν άλλα 4 χρόνια ναι, τα οποία τα βίωσε ο λαός. Θα σας απαντήσω, τα βίωσε ο λαός. Μην μένουμε πάντα. Τα βίωσε ο λαός, τα γνωρίζει και να σας πω και κάτι. Το debate κατά την άποψή μας είναι μια πολιτική φωτοβολίδα γιατί ναι. Ακούσαμε για παράδειγμα εδώ πέρα τον κύριο Μπουκόρο ο οποίος εκφράζει και τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας εδώ πέρα σχετικά με το σύνθημα «Έγιναν λάθη». Βεβαίως και έγιναν λάθη. Ήταν λάθος το τσάκισμα των μισθών και των αμοιβών. Ήταν λάθος η ακρίβεια της ενέργειας. Να τελειώσω, κύριε Μπουκουράφη. Ήταν λάθος. Ήταν λάθος η ακρίβεια. Βέβαια, αυτό όταν παραδέχεται ένα κόμμα ότι ήταν λάθος. Το επόμενο λογικό ερώτημα είναι. Το κακό είναι ποιο. Το κακό, αν θέλετε, αφήστε με να ολοκληρώσω. Το κακό ποιο είναι.
ότι από την ώρα που αναγνώρισε ότι έκανε λάθο, ναι, τι προτείνει για να το διορθώσει. Ναι. Πώ θα κρυβίνουν, πώ θα φτηνίνουν η ενέργεια, πώ θα φτηνίνουν τα τρόφιμα. Να σα ρωτήσω πάνω σε αυτό που λέτε, στην ουσία. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτά είναι περισσότερο, αν θέλετε, στοιχεία συσκότηση τη εφαρμογή αυτή τη πολιτική και όχι η πραγματική διόρθωσή τη και η ελάφρυνση των λαϊκών. Κύριε Παπαναστάση, επειδή για του μισθού εσεί έχετε πάντα μία πάρα πολύ σταθερή ρητορική και στρατηγική. Αυτό το οποίο λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι στην επόμενη τετραετία είναι δυνατή μια αύξηση 25% των μισθών, εσείς διαφωνείτε? Τι σας απαντήσω. Μικρή, ναι, ναι. Εμείς είμαστε υπέρ της κάθε αύξησης. Φτάνομαι ότι δανείστε και ένα κομμάτι της ρητορικής σας, δηλαδή. Βεβαίως, είμαστε υπέρ της κάθε αύξησης, η οποία θα δώσει μια ανάσα στα λαϊκά νοικοκυριά, τα οποία στις 10 του μήνους βλέπουν και τα πορτοφόλια τους έχουν αδειάσει. Το ερώτημα είναι πώς. Μήπως με την εφαρμογή του νόμου Αχτσιόγλου Βούτσι, μήπως με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, πώς θα δοθούν αυτές οι αυξήσεις? Άρα, τι προτείνει το ΚΚΕ? Πάμε λιγάκι να ακούσουμε εσείς τι προτείνετε. Του επόμενου πρωθυπουργού. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Οι εργαζόμενοι πραγματικά δεν τσιμπάνε πλέον. Γι' αυτό και αυξάνουν και τα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος, που πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Καλά, 6%. Δεν περιμένουμε. Το έχετε ξανακάνει το 6%. Είναι πολλαπλασία. Είναι σαν ποσοστό στην δύναμη την οποία έχει το ΚΚΕ. Είναι πολύ σημαντικό και δείχνει μια αποδοχή σε ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες προεκλογικού αγώνα, αλλά και εφαρμογής της πολιτικής του. Μην ξεχνάμε τις απαγορεύσεις που μπαίνουν στα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος να έρθουν σε επαφή με τους εργαζόμενους. Στην στάση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στους απαγορεύσεις, στην καταστολή της αστυνομίας. Αυτά δεν είναι ευνοϊκές συνθήκες. Θα σας παρακαλούσαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας εξαιρέσετε, γιατί είσαστε εδώ και τα λέτε αυτά. Έτσι, εννοώ ότι είστε εδώ, είστε παρόν, εκπροσωπήστε. Δηλαδή το ΚΚΕ εκπροσωπείτε. Μιλάω, αν θέλετε, και επιτρέψτε μου να το ξαναπώ, σε μια γενική στάση. Προφανώς και δεν εντάσσω το κανάλι σας μέσα. Είναι μια γενική στάση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν είναι και το αγαπημένο πολιτικό κόμμα. Και ας έρθει όποιος θέλει να το διαψεύσει. Εντάξει. Με αυτή τη λογική του λέω. Μάλιστα. Δεν έχει καμία σχέση. Άντως, με το... δεν είναι και παραχώρηση το γεγονός ότι καλύτερα από όλα τα κόμματα. Είναι υποχρέωση. Γιατί αν δεν καλύτερα από κανέναν, θεαματικότητα θα πέσει στο μηδέν. Κύριε Χαλιγιάτο, πάμε λιγάκι να συνεχίσουμε. Ναι. Τι γίνεται στο κόμμα στην Ελληνική Λύση μετά τις αποχωρήσεις που είχαμε και του κύριου Μιλωνάκη και της κυρίας Αλεξοπούλου και ακούσαμε τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Βελόπουλο, να μιλάει για τρανς, να μιλάει για πολιτικά σκουπίδια. Τι γίνεται? Είναι ένα θέμα που αφορά τον κύριο πρόεδρο και τα όργανα. Θα καλέσετε τον κύριο πρόεδρο και τα όργανα να πάρουν θέση στην απάντηση τη δική σα. Δεν έχετε άποψη πάνω σε αυτό? Υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Εννοώ, δηλαδή, εσείς είστε υποψήφιος, είστε ένας πολιτικός που ξεκινάει μια πολιτική καριέρα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Πώς αισθάνεστε τώρα, ακούγοντας τον πρόεδρό σας να λέει ότι τόσο καιρό, όταν μαζευόσασταν στα όργανα του κόμματος, δίπλα σας είχατε και πολιτικά σκουπίδια? Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πήγαν να τα πιάσουν, όπως καταγγέλλεται, για να το περάσουμε έτσι στον ντούκου? Σας απάντησα ότι υπάρχει η θέση από τα όργανα του κόμματος και το θέμα αφορά τα όργανα του κόμματος και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Μπορείτε να τους καλέσετε εδώ να σας δώσω την απάντηση. Δεν έχετε άποψη πάνω σε αυτό? Σας απάντησα. Αυτή είναι η άποψη που σας απάντησα. Η άποψή σας είναι ότι τα όργανα του κόμματος. Τα όργανα του κόμματος έχουν απαντήσει σε αυτό το θέμα. Σε όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μιλωνάκης, που βγήκε και είπε ότι υπήρχε ένα οργανωμένο σχέδιο εναντίον του για την πολιτική του εξόντωση. Νομίζω ότι ήταν από το Σεπτέμβριο και όλο αυτό. Νομίζω υπάρχουν επίσης ανακοινώσεις. Μπορείτε να καλέσετε τα όργανα να σας απαντήσουν σε όλα αυτά τα θέματα που λέτε εσείς. Mm-hmm. Εσείς πώς αισθάνεστε σαν υποψήφιος δίπλα σε υποψηφίους οι οποίοι έχουν διατελέσει στην Χρυσή Αυγή, υποψήφοι της Χρυσής Αυγής? Τα ψηφοδέλτια ακόμα δεν έχουν ανακοινωθούν. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εσείς θα συμφωνήσετε με αυτό? Να δούμε τα ψηφοδέλτια και θα μιλήσουμε πάλι. Δεν γνωρίζουμε. Λέμε, αν υπάρχουν. Σε υποθετικές ερωτήσεις, τώρα τι να απαντήσουμε τώρα? Να δούμε ποιοι είναι αυτά τα στελέχη και να μιλήσουμε. Ο κύριος Πίνος, ας πούμε, ήδη διαφημίζει την υποψηφιότητα. Να μιλήσουμε λίγο για την καθημερινότητα που ο κόσμος εδώ έτσι δεν έχει να φάει και να κάνω και 2-3 σχόλια για τον εκπρόσωπο. Δεν θα σας ακούσουμε. Πάμε να πούμε αυτά. Να πούμε λίγο. Όλοι κάνουν σχόλια. Ότι για τις δημοσκοπήσεις. Ο πρώτος. Δεν έκανα κανένα σχόλιο. Θα μου επιτρέψετε. Για τις δημοσκοπήσεις. Για τις δημοσκοπήσεις λοιπόν έχουμε δει. Δεν σχολιάζουμε. Για μας η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η Λαϊκή Αγορά, που εκεί βλέπουμε την πραγματικότητα και ο πρόεδρος είναι λαοφιλής πολύ, χωρίς τιμένα, χωρίς ΜΑΤ, χωρίς ασφαλές περιβάλλον. Να πούμε λοιπόν ότι για τα κόκκινα δάνεια που ανάφερε ο κ. Βίτσας, ότι αυτά τα κόκκινα δάνεια που βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι
θα έρθουμε τώρα και θα φορολογήσουμε τους σερβερς. Αυτό είπατε. Σέρβισερς. Συγγνώμη, ναι. Αυτοί, έτσι, μόνο αυτό, έτσι, ένα από αυτό. Έτσι αλλιώς αυτοί φορολογούνται. Τα fans θα πρέπει να φορολογήσετε. Και εσείς είπατε προηγουμένως ότι κάναμε κάποια λάθη. Αυτά τα λάθη μου στο κομμάτι. Δεν είπα αυτό, κύριε, αυτό αυτά καταλάβατε. Τα λάθη... Είπα ότι υπάρχει αυτά... πρώτη γιατί φορά διακόπτετε. Σποτ που λέει ότι κάναμε και κάποια ναι, λάθη. Εγώ δεν διέκοψα κανένα νόμο. Δεν διέκοψα κανένα. Σας ρωτάνε για μάθη. Δεν διέκοψα κανένα. Δεν διέκοψα κανένα, παρακαλώ. Λοιπόν. Αυτά τα λάθη που έχουν γίνει, τα λάθη, να πούμε λίγο τα λάθη, 300 δις μπήκαμε στα μνημόνια με 5% κόκκινα δίνα και είμαστε τώρα στα 400 δις. Τα κόμματα που κυβερνήσαν λοιπόν φτωχοποίησαν τον Έλληνα, τον έχουν καταντήσει στη 15η μέρα, στην 20η μέρα να μην μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Και αυτά λοιπόν τα κόμματα που δοκιμαστήκανε έρχονται πάλι να ξανασώσουν. Πώς θα τα λύσετε εσείς αυτά, και ποια τα λάθη, τι θα κάνετε, κύριε Χαλκιώτη? Δεν είχε ψηφίσει τώρα ως μνημόνιο που ήταν ο κ. Όχι, δεν έχει ψηφίσει, όχι. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που πιστεύουμε είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει η παραγωγή πλούτου, το μοντέλο παραγωγής πλούτου. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα με μαγικές κινήσεις να λύσουμε τα θέματα. Όμως, δεν μπορώ να ακούω τα κόμματα που υποσχέθηκαν στον συνταξιούχο ότι θα τον βοηθήσουν κατά του νόμου Κατρούγκαλου, που δεν έγινε από τη Νέα Δημοκρατία. Τον ΣΥΡΙΖΑ που έφερε αυτό το νόμο. 120 με 130 δις που έχουν κοπεί από τους συνταξιούχους, από τα κόμματα που κυβερνήσαν, να το πω πολύ απλά. Εγώ δεν θα πω βαριές κουβέντες, θα πω ότι δεν τα καταφέραν οι άνθρωποι. Οι συνταξιούχοι όμως χάσανε τα χρήματά τους. Οι συνταξιούχοι λοιπόν πιστεύανε ότι η Νέα Δημοκρατία θα έρθει και θα καταργήσει τον νόμο του κ. Κατρούγκαλου, που ήταν τα φόπλακα στους συνταξιούχους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τις μικρότερες μειώσεις, λιγότερες. Σωστά, αυτή είναι η αλήθεια. Όμως έβαλε το νόμο αυτό που είναι τα φόπλακα. Για τα κόκκινα δάνεια, ποιοι φέρνουν τα κόκκινα δάνεια? Όλα αυτά όμως φέρνουν σαν αποτέλεσμα την καθημερινότητα. Που δεν εδράζονται σε επιχειρήματα. Τι εννοείται, δεν μπορείτε να σκεφτείτε. Εννοώ ότι η Νέα Δημοκρατία έδωσε αυξήσεις μετά από 12 χρόνια συνταξιούχου. Μνημονιακή υποχρέωση ήταν. Μνημονιακή υποχρέωση επίσης, από τον νόμο ήταν. Εννοώ επίσης ότι δεν μπορεί να απαντάμε εδώ χωρίς κανένα επιχείρημα και χωρίς καμιά πιστικότητα. Κύριε Χαλκιώτη, δεν έχει πιστικότητα. Και δεν έχει πιστικότητα. Συγγνώμη, δεν βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Ένα παρακαλώ. Ποιον δεν υπάρχει. Είναι τέσσερις και απαντάει ένα. Η Νέα Δημοκρατία. Ναι, ωραία, αλλά να έχει το χρόνο να απαντήσει. Η Νέα Δημοκρατία δεν βγήκε. Συγγνώμη. Έχει το χρόνο να απαντήσει. Η Νέα Δημοκρατία βγήκε, δεν βγήκε και θα κατεργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν το κατεργήσε. Σωστά. Πολύ σωστά. Δεν το είπε ποτέ, δεν δεσμεύτηκε για την Ελλάδα. Σα παρακαλώ, υπάρχει. Σα παρακαλώ πολύ. Υπάρχει επίση δήλωση του Πρωθυπουργού. Σα παρακαλώ, μην εκτείτε. Υπάρχει δέσμευση για αυτό που γίνεται. Νόμο, τώρα, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Όχι. Όχι. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, την προσωπική διαφορά. Την οποία δεν την καταργήσατε. Δεν την καταργήσατε. Εγώ παντό σε όλα. Δεν την καταργήσατε. Η προσωπική διαφορά. Ποια δέσμευση υπάρχει, πού υπάρχει. Προσωπική του κυρίου. Βεβαίως του Πρωθυπουργού. Τη προσωπική διαφορά. Μην το βάλω τώρα. Να το βγάλετε μην το βάλω τώρα. Μην μου λέτε μην το βγάλω τώρα, λες κύριε Πιστόλη. Μην να το βγάλετε τώρα. Μην το βάλετε. Να το βγάλετε τώρα, ναι. Λοιπόν. Βγάλετε το τώρα. Υπάρχει λοιπόν προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού για την κατάργηση τη προσωπική διαφορά. Συγγνώμη, το γνωρίζετε εσείς σαν δημοσιογράφοι. Σας απευθυνόμαι. Το γνωρίζετε εσείς. Εγώ κύριε Χαλκιώτη, αυτό δεν το είχα ακούσει, να σας πω την αλήθεια. Δεν το είχα ακούσει. Αν θέλετε μέχρι να το βρείτε στο κινητό σας να συνεχίσουμε. Σαφή δέσμευση. Σαφή δέσμευση κατάργησης προσωπικής διαφοράς. Ναι. Ο νόμος αυτός καταργείται της προσωπικής διαφοράς. Και είχε δεσμευτεί τέτοιο πράγμα η Νέα Δημοκρατία, κύριε Βίτσα? Δεν το έχει πει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ στην πλειά. Αν καταργηθεί. Δεν το είχε πει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να βάζουμε σε μια λογική σειρά. Ναι. Αν καταργηθεί αυτή τη στιγμή ή πέρσι η προσωπική θα διαφορά. Θα καταρρεύσουν τα ταμεία, θα μας πείτε. Όχι, δεν θα καταρρεύσουν μόνο τα ταμεία. Αλλά θα μειωθούν οι συντάξεις. Αυτό το δηλαδή, πολύ απλό. Βίτσα, συγγνώμη. Αυτό θα γίνει. Συγγνώμη, εσείς δεν γνωρίζετε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε υποσχεθεί την κατάργηση. Θα παρακαλάτε τώρα το ΣΥΡΙΖΑ να σας καλύψει. Εσείς δεν γνωρίζετε. Μάλιστα. Κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Δεν μπορώ να απαντήσω στον Ισπανικό. Πρέπει να πάμε σε ένα γύρο. Ελάτε. Να κάνουμε ένα γύρο. Ξεκινήσουμε με τι αποκοπήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε, κύριε Μπουκορολάτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πολλού θεσμού και πολλά εργαλεία τη ζωή μα. Τα βλέπει σύμφωνα πάντα με το συμφέρον. Δεν είναι καλές οι δημοσκοπήσεις, είναι κατευθυνόμενες οι δημοσκοπήσεις. Ναι. Δεν είναι καλές οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, στυλιτεύουμε τη δικαιοσύνη. Φτάσαν στο σημείο να χειροκροτούν τον εισαγγελέα της υπόθεσης Παπά και να κατηγορούν τους δικαστές με το 13-0. Να πάμε λοιπόν και στο Πασόκ που λέει αν πάνε σε διάλογο οι
ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας και όχι. Όταν δεν επήλθε συμφωνία την εποχή εκείνη λόγω της τοξικότητας του κλίματος, πώς θα γινόταν debate, αφού δεν επήλθε συμφωνία ούτε για τους όρους, ούτε για το πλαίσιο στο οποίο θα γίνει. Και δεν υπήρξε, κύριε Παπαδόπουλε, επειδή σας εκτιμώ, αυτό ακριβώς εννοούσα, ότι δεν επήλθε καμία συμφωνία, διότι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε το 19 επήλθε. Ούτε το 19. Τι να κάνουμε, αν δεν επέλθει συμφωνία, δεν μπορεί να γίνει με το ζόρι. Για τους μισθούς. Για τους μισθούς. Δεν είναι έλλειμμα δημοκρατίας. Δεν θεωρείτε λίγο. Όχι, όσο γίνεται διάλογος όπως γίνεται εδώ μεταξύ όλων των κομμάτων, δεν υπάρχει κανένα έλλειμμα δημοκρατίας. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο. Για έλλειμμα δημοκρατίας. Εσάς τι σας καίει, κύριε Παπαδόπουλε, αν θα έρθει σε αντιπαράθεση ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη ή να συμμετέχετε στο διάλογο? Η αλήθεια είναι τώρα, Ανδρέα, να σου πω κάτι. Αφού συγγνώμη, από πίτα που δεν τρώτε, τι σας νοιάζει και αν καεί, κύριε Παπαδόπουλε? Μήπως θέλετε να καεί η πίτα για να κάνετε κάποια κέρδη μετά? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μισό λεπτό, δεν ολοκλήρωσα. Όλα ισότιμα την ψήφο των πολιτών. Μα δεν έχει κάποιο προνομιακή σχέση με αυτό. Εσείς αυτό ζητάτε όμως. Εγώ ζητάω να γίνει debate με όλα τα κόμματα. Όχι, δεν είπατε αυτό, κύριε Παπαδόπουλε. Αυτό το είπατε σε πρώτο χρόνο. Προφανώς θέλουμε, απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες και διεκδικούμε ισότιμα όπως και εσείς. Κύριε Παπαδόπουλε, και η Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ την ψήφο των πολιτών. Αφού είναι και θέση της Νέας Δημοκρατίας αυτή, γιατί υπάρχει αντιπαράθεση? Δεν καταλαβαίνω, υπάρχει αντιπαράθεση. Μου λέτε ότι και εγώ μας εξηγήσατε τώρα γιατί υπάρχει. Εσείς δημιουργείτε όμως αντιπαράθεση. Όχι, δεν δημιουργώ την αντιπαράθεση και δεν έχω κανένα λόγο. Αλλά μίλησε για τον debate μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων του ΠΑΣΟΚ. Και λέω, το ΠΑΣΟΚ ενδιαφέρεται για να συμμετέχει στο διάλογο ή να κονταραχτυπηθούν ο ΣΥΡΙΖΑ με το Τσίπρας, με το Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα? Να λέει να γίνει debate. Να πούμε και δύο κουβέντες. Μάλιστα. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία λέει κάτι διαφορετικό. Κύριε Μπουκόρο, διαφωνείτε μαζί? Αν δεν φτάσουν. Όχι. Κύριε Μπουκόρο. Αν δεν λέτε κάτι διαφορετικό, όμως να γίνει debate. Για τους μισθούς. Γιατί και το 19, και το 15 και το 12. Όσοι ξέρουν τα παρασκήνια ξέρουν ότι η Νέα Δημοκρατία πριώνησε το να μην γίνει debate. Ωραία, κύριε Μπουκόρο, έγινε το Σεπτέμβριο του 2015, ορθώς το λέτε με τον κύριο Μεϊμαράκη. Ορθώς το λέτε με τον κύριο Μεϊμαράκη. Μια κουβέντα και για το ΚΚΕ, που εν πάση περιπτώσει έχει τις απόψεις που έχει και κρίνονται από τον ελληνικό λαό και κρίνονται και στη σημερινή συζήτηση. Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση αύξησε τρεις φορές τον κατώτατο μισθό, που δεν είναι βέβαια ο κατώτατος μισθός για όλους τους εργαζομένους. 600.000 από τα 4,5 εκατομμύρια εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και μείωσε την ανεργία από 17,6 στο 10,8. Θα μου πείτε ότι είναι πολύ μεγάλα επιτεύγματα αυτά. Είναι κάποια βήματα βελτίωσης σημαντικά. Και βεβαίως το πρόταγμα που βάζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό έτσι σε κεντρική πολιτική συζήτηση εν ώψη εκλογών, βάζει ως πρώτο στόχο την αύξηση των μισθών την επόμενη τετραετία και για τον ιδιωτικό και για το δημόσιο τομέα. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Κύριε Βίτσα, αν καταλαβαίνω καλά, αποκλειόμενο του κυρίου Βαρουφάκη, λόγω Δήμητρας, από τους υπόλοιπους πιθανούς συνεργάτες σε μια μετεκλογική συνεργασία, δύσκολα βγαίνουν τα κουκιά. Εσείς πιστεύετε καταρχήν ότι ο κύριος Βαρουφάκης χωράει μέσα σε αυτό το σχήμα της προοδευτικής διακυβέρνησης, στο οποίο τόσο πολύ επιμένει ο πρόεδρος, ο κύριος Τσίπρας? Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Και αντί να κάτσει στην κύρια συζήτηση. Δεν τον ευνοούν και οι δημοσκοπήσεις, βλέπετε. Να μιλήσει, κύριε Μπουκόρο, να μιλήσει. Ναι, αυτή τη στιγμή τα κύρια ζητήματα που έχουμε τώρα προσπαθεί να βρει κάθε στιγμή κάτι για να το προβάλλει και να πει να ο ΣΥΡΙΖΑ, να το ΠΑΣΟΚ, να και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Δηλαδή και το ΚΚΕ και τα λοιπά. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε το εξής. Αν εξαιρέσουμε τη Νέα Δημοκρατία και τα ακροδεξιά κόμματα, προτείνουμε στα άλλα δημοκρατικά και προοδευτικά κόμματα να σχηματιστεί μια προοδευτική κυβέρνηση πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, δημόσια γνωστό στον λαό, και να προχωρήσουμε. Άρα και με τον κύριο Βαρουφάκη και με τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτή είναι η πρότασή μας. Ναι. Έτσι. Χωράει. Δεν παρακαλάμε κανέναν. Ωραία. Αυτή η άποψη του κύριου Βαρουφάκη ως πολιτική. Η άποψη ως του πολιτική κυρίου Βαρουφάκη. Εγώ δεν θα κάτσω να υπερασπιστώ τον κύριο Βαρουφάκη. Όχι. Αφού τον καλείτε να συγκυβερνήσετε, κύριε. Όταν θα κάτσουμε. Κύριε Βίτσα, τον καλείτε να συγκυβερνήσετε. Δεν θα τον καλούμε, πάντως, κύριε. Εμείς δεν ερχόμαστε και να καλέσετε. Αλλά τον καλείτε να συγκυβερνήσετε. Δεν θα υπερασπιστείτε τις απόψεις. Ο κύριος Βαρουφάκης με τη Δήμητρα και τις πολιτικές επιλογές τις οποίες έχει στην παλέτα του,
Εσείς πιστεύετε ότι χωράει μέσα σε αυτό το οποίο εσείς σκέφτεστε, οραματίζεστε σαν μελλοντική κυβερνητική λύση? Ναι, γιατί ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ της έκλεισε τις τράπεζες. Παρακαλώ. Έλατε να απαντήσετε. Ναι, ο κύριος Βαρουφάκης ήταν ΣΥΡΙΖΑ όταν έκλεισε τις τράπεζες. Ελάτε, απαντήστε, δεν έχουμε η χρόνο. Πολιτική, η δραστηριότητα στην Μαγνησία είναι έντονη. Είναι έντονη. Καλό είναι αυτό. Σύντομα απαντήστε. Λέω λοιπόν το εξής πολύ απλό πράγμα. Ναι. Ο κύριος Βαρουφάκης είπε, αφού δεν υπήρχε κανένας από το Μέρα 25 εδώ πέρα, ότι εμείς θα κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό. Το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει και το ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας. Ναι. Και αν μας επιτεθούν οι ξένες τράπεζες και τα φαντς, θα βάλουμε μπροστά το σχέδιο Δήμητρα. Εμείς λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πάλεψε πάρα πολύ όλα τα προηγούμενα 4,5 χρόνια που ήταν κυβέρνηση, ώστε να βγούμε από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια και μέσα στην Ευρώπη. Και θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλο δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρώπη, αλλά από μέσα μπορούμε να το. Άρα από τη Δήμητρα, πώς χωράει η Δήμητρα? Άρα. Λέω σαφές ότι θα γίνει τη Δήμητρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το βλέπετε, κύριε Κακίνη. Είναι σαφές το λέει. Είναι σαφές. Άρα, κύριε Βίκη. Άρα λέω ότι πρώτον, ο κύριος Βαρουφάκης, όπως και το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, όπως και άλλες δυνάμεις, χωράνε σε μια τέτοια συνεργασία, στο βαθμό που δεν θα συζητηθεί, φαντάζομαι, συνεργασία, σχέδιο Β, εναλλακτικό σχέδιο και πάει λέγοντας. Το πρώτο σχέδιο θα συζητηθεί και το πρώτο σχέδιο που θα συζητηθεί είναι ενδυνάμωση του χρηματοπιστωτικού κοινού, συστήματος. Μέσα από, και από ενδυνάμωση τη δυνατότητα των εργαζομένων, των μεσαίων κτλ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Χαλικιώτη, το βρήκατε? Όχι, θα δώσω το email, σας το στείλω όμως. Λοιπόν, και το δικό μου θα σας δώσω. Κύριε Παπαδόπουλο, σας παρακαλώ, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού η κατάργηση της προσωπικής γεωργία. Ωραία τότε. Οι συνταξιούχους, όλους αυτούς που εσείς στηριχτήκατε και σας ψηφίσανε, να ξέρουν λοιπόν οι συνταξιούχοι ότι δεν πρόκειται να πάρουν ευρώ. Και για τα κόκκινα δάνεια πάλι, τα ίδια πράγματα. Ένα δευτερόλεπτο θέλω, γιατί δεν έχω μιλήσει. Ένα μισό δευτερόλεπτο. Ότι τελευταία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει ότι άμα αυξήσουμε τα επιτόκια θα πάμε σε νέα μνημόνια, και βγαίνει ψευδώς η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι θα δώσει 25% αύξηση. Δεν ταιριάζουν αυτά. Μάλιστα. Κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό κουράγιο. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει κρατήσει ένα κρατούμενο για τον Βαρουφάκη, αλλά νομίζω το έλυσε ο πρόεδρος. Ο κύριος Βαρουφάκης δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στο Πασόκ, λέτε, σε οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα. Σέβομαι αυτό που λέει ο Δημήτρης, αλλά ο Δημήτρης Βίτσα. Αλλά εδώ υπάρχουν αποκλίνοντα σχέδια. Το ίδιο ισχύει και με την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Άρα, εμείς πρέπει να λέμε καθαρά πράγματα στον κόσμο. Μάλιστα. Όταν τα το είπα εγώ, μην το κάνουμε τοποθέτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.